ήρθε και η νύφη μας, θα σας δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα. Υπέροχα, η κούτσα παντρεύεται σήμερα και ακόμα κοιμάται. Μακάρι να κοιμόμουν κι εγώ. Κι εγώ θα ήθελα να κοιμάμαι λίγο. Κορίτσια, ήταν πολύ cool χθες, δεν ήταν? Λοιπόν, κορίτσια, να ξυπνήσουμε την κουτσάπη, γιατί νομίζω ότι θα κοιμάται στον ίδιο της το γάμο, έτσι όπως πάει. Κουτσάπη, σήκω! Κορίτσια, γιατί φωνάζετε τόσο? Μπορώ να τα ακούσω όλα κανονικά. Θα αναβάλω το γάμο, θέλω να κοιμηθώ πάρα πολύ. Τι? Κουτσάπη, όχι, δεν πάει έτσι. Βασικά το φόρεμά σου ήδη κρέμεται εκεί πέρα. Και το πέπλο. Έχει φτάσει στο νεφικό μπουκέτο. Κουτσάπη, τι εννοείτε? Ο δάσκαλος Μάικ θα αρχίσει να κλαίει. Όλα είναι έτοιμα. Να πάρει, κορίτσια, το βρίσκεται αστείο να με ξυπνάτε έτσι. Όταν κοιμάστε εσείς, δεν θέλετε να ξυπνάω έτσι? Ναι. Ωχ, θέλω να φάω ένα μεγάλο τόστ. Με λίγο αβοκάντο και σκορδάκι. Κουτσάπη, τι σκόρδο, θέλετε να βρωμάτε στο γάμο? Κουτσάπη, πάρτε μια μεγάλη ανάσα. Μπορώ τώρα να πάρω κι άλλη? Ναι, μπορείτε. Δάσκαλε Μάικ, η αργένικη σου ζωή σήμερα τελειώνει. Δάσκαλε Μάικ, πήρε τις βέρες? Φυσικά ο δάσκαλος πήρε τις βέρες. Καλά, τι σκέφτεσαι? Δάσκαλε Μάικ, πήρε τις βέρες? Τις βέρες. Και τώρα το καλύτερο σημείο της δεξίωσης. Η νύφη θα πετάξει το μπουκέτο. Κορίτσια, ποια θέλει να το πιάσει? Όλες! Κορίτσια, καλή τύχη με το μπουκέτο. Έτοιμες! Κορίτσια. Ένα.